Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και πάμε να δούμε τα υπέρτατα setup που έχω σήμερα για εσάς, αφού πρώτα δούμε το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο που είναι η eneba.com, κυρίες και κύριοι. Εκεί μέσα νομίζω πλέον ξέρετε τι θα βρείτε. Είναι το site που έχει όλα τα παιχνίδια, όλα τα DLC, όλα τα εξτραδάκια γύρω από το gaming και όχι μόνο για τους υπολογιστές. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τσεκάρετε αυτά που θέλετε εσείς και όταν πάτε στο καλάθι σας πρέπει όπως και δίποτε, κυρίες και κύριοι, να βάλετε τον κωδικό Just Unboxed για να έχετε επιπλέον έκπτωση. Το αφεντικό τρελάθηκε τις καλύτερες τιμές της αγοράς και αγοράζετε αυτά που γουστάρετε εσείς. Τσεκάρετε τα link από κάτω και φύγαμε για τα δικά σας setup. Το πρώτο setup για σήμερα μας το στέλνει ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Το πρώτο που αντικρίζω είναι την περιγραφή από ένα προηγούμενο βίντεο, κυρίες και κύριοι, που αυτό πρέπει να κάνετε και εσείς. Δηλαδή να πάτε κάτω στην περιγραφή σε αυτό το βίντεο και εκεί θα βρείτε μία παράγραφο μαζί με email, έχει οδηγίες και email για να στείλετε τα δικά σας setup. Κατά τα άλλα, τώρα έχουμε setup με δύο οθόνες. Βέβαια, η δεύτερη οθόνη δεν είναι αναμένει. Δεν ξέρω γιατί την έχει, ίσως είναι κάποιο TV monitor και το έχει να βλέπει τηλεόραση. Δεν ξέρω, δεν μου το έχει αναμένο. Κατά τα άλλα, βλέπουμε εδώ πάνω ότι είναι UH fan. Έχουμε μια περίεργη ένωση από τη Marvel στο συγκεκριμένο εδώ πέρα pop figure. Βλέπουμε μεγάλο mousepad για να χωράνε άνετα τα περιφερειακά. Ιδιαίτερα καλό διαδεθένονται μαζεμένο, καθαρό, λιτό και όμορφο setup. Τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ πέρα είναι: για κεντρική οθόνη έχουμε μια Samsung 27 Quad HD Curved 144Hz και στα δεξιά έχουμε μια LG IPS. Μου έχει γράψει, δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες. Λογικά κάποια 24 είναι από τη σύγκριση που κάνω μεταξύ των δύο οθονών, μάλλον εκεί πέρα βρισκόμαστε. Για πληκτρολόγιο τώρα έχουμε ένα SteelSeries Apex 7, για ποντίκι ένα Razer Basilisk V2, για mousepad ένα αρκετά μεγάλο Asus ROG Stealth και για ηχεία έχουμε κάποια Logitech 2,1 που δεν θυμάται ποια είναι και αλήθεια είναι ούτε εγώ θυμάμαι τον κωδικό, αλλά είναι πάνω από 15 χρόνια τα συγκεκριμένα ηχεία, γιατί εγώ είχα τα αντίστοιχα σε 5,1. Ο υπολογιστής ψιλοφαίνεται εδώ από κάτω, βέβαια θα το δούμε στη συνέχεια καλύτερα. Να προχωρήσουμε στην επόμενη εικόνα που είναι σβηστά τα φώτα. Έχουμε κάποιο RGB φωτισμό που κυρίως βγαίνει μέσα από τον υπολογιστή. Τώρα όλο αυτό το MOV δεν ξέρω αν είναι από τον υπολογιστή μόνο ή αν έχει και κάποιο φωτισμό κάτω από το γραφείο, αλλά νομίζω ναι, όλο αυτό το πανηγυράκι γίνεται από τον υπολογιστή. Που πάμε να δούμε και τον υπολογιστή πιο κοντά. Θα ξεκινήσουμε cable management που έχει γίνει μια χαρά δουλειά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έχουμε μπόλικο όντως RGB γιατί έχει μπόλικους ανεμιστήρες και μου αρέσει αυτή η μπαλίτσα MOV και γαλάζιο που την έχουμε δει πάρα μα πάρα πολλές φορές. Του μπανιάρικη φαίνεται συγκεκριμένη κάρτα γραφικών, οπότε πάμε να δούμε και τα πράγματα που έχει εδώ μέσα. Αρχικά για κουτί έχουμε ένα πάρα μα πάρα πολύ γνωστό που έχουμε δει όλες τις εκδόσεις σε αυτό το κανάλι. Έχουμε ένα Lianli O11 Dynamic. Για μετρική έχουμε μια Gigabyte Z490 Gaming X, οπότε πάμε μερικές γενιές προηγουμένως. Και για την ακρίβεια πάμε σε έναν Intel Core i9 1850K που ήταν έτσι μια VFM και τίμια επιλογή. Για υδρόψυξη τώρα έχουμε μια από την Cougar Kaylor 240 γιατί έχουμε 240 ψυγείο. Για RAM έχουμε σύνολο 32 GB από την Corsair. RGB φυσικά στα 3200 MHz που για Intel είναι μια χαρά η συγκεκριμένη συχνότητα. Αν κατέβουμε πιο κάτω, βλέπουμε όντως μια αρκετά τουμπανιάρικη κάρτα γραφικών γιατί έχουμε μια Gigabyte RTX 3070 Ti, κυρίες και κύριοι, η Gaming OC. Αλλά δεν σταματάμε εδώ πέρα. Έχουμε δύο Samsung SSD, Evo Plus μου έχει γράψει, φαντάζομαι η 970 δεν μου έχει γράψει περισσότερες πληροφορίες, τα 512 GB ο καθένας και έχουμε και έναν Seagate στα 2 TB κλασικό μηχανικό σκληρό δίσκο. Όλα αυτά βέβαια τροφοδοτούνται από ένα Corsair RM 50X, υπέρ αρκετό για το σύστημα που έχει φτιάξει εδώ πέρα, το πολύ όμορφο και το πολύ περιποιημένο. Πάμε κατευθείαν στο επόμενο setup, για το οποίο δεν έχω να σας πω κάποιο όνομα, αλλά σίγουρα έχουμε κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες και ξεκινάμε με μια πιο μακρινή που πάντα μου αρέσει για να παρακολουθούμε και να βλέπουμε λίγο όλο το δωμάτιό σας. Έχουμε δύο γραφεία. Έχουμε στα δεξιά ένα γραφείο που είναι το setup στην ουσία, λογικά για να παίζει το έχει φτιάξει, και στα αριστερά έχει ξεχωριστό γραφείο για να κάνει τις εργασίες του και γενικότερα να έχει μια επιφάνεια καθαρή για τη δουλίτσα του. Βλέπουμε κάποια βιβλιοθήκη, μπόλικες τσάντες. Μία δεν σου έφτανε, βρε, τι χαμό έχεις κάνει εδώ πέρα. Μ' αρέσει γενικότερα το feeling που βγάζει το συγκεκριμένο εδώ πέρα δωμάτιο, όχι μόνο setup. Βέβαια, έχω ένα παραπονάκι που είναι ο υπολογιστής, ο οποίος βρίσκεται κάτω στο πάτωμα. Ειδικά αυτοί εδώ οι ανεμιστήρες που έχεις βάλει κάτω να βγάζουν αέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάζουν απολύτως τίποτα. Σίγουρα έχει χωθεί το χαλί εκεί μέσα και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται τίποτα. Καταλαβαίνω που δεν το έχεις βάλει πάνω στο γραφείο γιατί δεν έχεις χώρο να βάλεις το κούτι πάνω στο γραφείο. Πάρε όμως σε παρακαλώ μία βάση, κάτι ξέρω εγώ, μια ξύλινη φτιάξε εσύ, ένα κουτί από παπούτσια, οτιδήποτε, να ανασηκώσεις το κουτί κάτω από το πάτωμα και ειδικότερα από το χαλί γιατί δεν αναπνέει καθόλου. Μπαίνει μέσα, σκόνη κάργα, σίγουρα πρέπει να το σηκώσεις μερικούς πόντους πιο πάνω. Κάποια άλλη
όλοι εδώ πέρα αναβάθμιση δεν έχω να προτείνω. Οπότε πάμε σε μια πιο κοντινή φωτογραφία για να τσεκάρουμε εδώ πέρα και τα περιφερειακά του φίλου μας. Θα ξεκινήσουμε με την οθόνη που είναι μια AOC 27-240Hz. Βέβαια, μιλάμε για Full HD panel. Θα ήθελα να είχαμε ένα Quad HD. Παρ' όλα αυτά, έχουμε 0,5 ms. Οπότε μιλάμε για μια πάρα πολύ γρήγορη gaming οθόνη. Για πληκτρολόγιο τώρα εδώ πιο κάτω έχουμε κάποιο πολύ οικονομικό element. Θέλει να πάει σε κάποιο Razer από ό,τι μου έχει γράψει. Για ποντίκι έχουμε ένα Logitech G402. Για mousepad έχουμε ένα SpeedLink όριος 350 χιλιοστά. Είναι RGB φυσικά, γιατί πας χωρίς RGB. Και τέλος για ηχεία έχουμε κάποια πολύ τυπικά Knob Base Zero 2.0, που αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν woofer παρά μόνο δύο δορυφόρους. Εδώ πάνω θα μπορούσες να κάνεις μια καλύτερη δουλίτσα. Για παράδειγμα, να είχες την παλατέζα από κάτω, να μην την είχες πάνω στο γραφείο, και σίγουρα θα έχεις ένα πολύ πιο όμορφο οπτικό αποτέλεσμα. Αυτό που μένει είναι να τσεκάρουμε και το δωμάτιο με σβηστά τα φώτα. Βλέπουμε ότι έχει βάλει μια λεντοτενία με το χιλιόμετρο εκεί μέσα. Δεν είναι ότι απλά έβαλε ένα κομματάκι πίσω από την οθόνη. Αποφάσισε να βάλει σε όλη τη γωνία που έχει φτιάξει εδώ πέρα, που κάνει αυτό εδώ με το σενάζι και με τις κολόνες που έχει το δωμάτιο. Οπότε ναι, έχει κάνει αυτόν τον RGB χαμό. Βέβαια, μας το έχει στο λευκό στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε όμως και κάποια έτσι πολύχρωμα φωτάκια εδώ πέρα. Και ας μην είναι Χριστούγεννα, μ' αρέσει να τα βλέπω και εγώ αυτά. Βέβαια, η συγκεκριμένη λεντοτενία νιώθω ότι ενοχλεί στο μάτι. Δηλαδή, αν καθόμουν στο γραφείο, νομίζω θα με κούραζε το φως που θα έβγαινε, που θα το έβλεπα κατευθείαν πάνω στα LED. Οπότε δεν θα την έκανα αυτή την πατέντα και κάπου θα προσπαθούσα να φτιάξω ένα πιο κρυφό φωτισμό, ίσως κάτω από το ραφάκι, πίσω από την οθόνη, πίσω εδώ από τη βιβλιοθήκη. Νομίζω έτσι θα έχεις ambient φωτισμούς γύρω-γύρω στο δωμάτιο, χωρίς να σε ενοχλούν στο μάτι. Κατά τα άλλα, βέβαια, αν σε βολεύει εσένα, ποιος είμαι εγώ για να σε κρίνω. Το μόνο που μένει όμως που αυτό σίγουρα θα το κρίνω είναι ο υπολογιστής σου, και πάμε να το τσεκάρουμε κατευθείαν για το τι συμβαίνει εδώ μέσα. Η διάταξη στου ανεμιστήρες είναι ok. Πριν έκανε ένα λάθος που είπαμε το χαλί, αυτοί εδώ οι ανεμιστήρες τραβάνε αέρα, δεν βγάζουν αέρα που είπα προηγουμένως στο βίντεο. Οπότε εφόσον έχεις το χαλί εδώ από κάτω, είναι σαν να μην του έχεις καθόλου αυτούς τους ανεμιστήρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να τραβάνε καθόλου αέρα μέσα στο σύστημα παρά μόνο σκόνη. Σήκωσε το σύστημα όπως και δίποτε πιο πάνω, να πάρει λίγο ανάσα και να μην ρουφάει τόσο σκόνη κάτω από το χαλί. Κατά τα άλλα, cable management σίγουρα θα μπορούσε να γίνει λίγο καλύτερα. Ειδικά αυτό εδώ το καλώδιο δεν ξέρω γιατί έχεις αφήσει τόσο πολύ να φαίνεται μέσα στο σύστημα. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. RGB έχουμε μπόλικο, οπότε είμαστε ok. Στα πράγματα τώρα, τι θα συναντήσουμε εδώ μέσα? Για ακούτε, έχουμε ένα Armageddon Nimitz, έτσι προφέρεται, TR8000. Για μητρική, έχουμε μια MSI MPG B550 Gaming Plus, όπου φοράει πάνω έναν AMD Ryzen 5 5600X. Για υδρόψυξη τώρα έχουμε μια πολύ τίμια από την Arctic Liquid Freezer 240, με RGB όμως ανεμιστήρες, οπότε έχουμε την πιο αναβαθμισμένη καγκούρικη έκδοση. Για RAM της πάρα μα πάρα πολύ γνωστές G-Skill Trident Z 16GB στα 3600, ας ελπίσουμε να είναι και με CAS 16 για να έχουμε και το κάτι παραπάνω. Αν κατέβουμε τώρα πιο κάτω σε κάρτα γραφικών, έχουμε μια Aino 3D GTX 1650. Ήθελα να βάλει κάποια πιο δυνατή κάρτα γραφικών, βέβαια δεν βγαίναν τα μπικικίνια για να πάει σε πιο δυνατή κάρτα γραφικών, οπότε κάνει μια χαρά τη δουλίτσα του και με αυτή εδώ από τη μοχή γράψει. Και τέλος για SSD, που θα βρίσκεται λογικά πίσω από αυτήν εδώ την ψύκτρα, την σκοτεινή αυτή γωνία μέσα στον υπολογιστή που δεν τη βλέπουμε πολύ καλά, έχουμε έναν Western Digital SN750 στο 1TB. Τροφοδοτικό δεν γνωρίζουμε, αλλά ok, ελπίζω να έχει κάτι ποιοτικό. Αυτό ήταν λοιπόν και το δεύτερο setup για σήμερα. Πάμε κατευθείαν στο επόμενο. Φτάσαμε και στο τρίτο setup για σήμερα, μας το στέλνει ο Στέφανος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάλι μιλάμε για ένα έτσι σχετικά απλό setup με μία οθόνη. Βέβαια, μου αρέσει που έχουμε μεγάλη επιφάνεια πάνω στο γραφείο για να έχουμε και τον υπολογιστή και την οθόνη μας και τα περιφερειακά. Αυτό που με ψιλοχαλάει εμένα και το έχω δει και σε άλλα setup είναι το woofer από τα ηχεία, το οποίο βρίσκεται πάνω στο γραφείο. Γενικότερα, όταν παίζει μουσική, οι κραδασμοί που βγάζει εδώ πέρα το woofer πάνω στο γραφείο, στα περιφερειακά και γενικότερα όταν κάθεσαι στο γραφείο, δεν σε ενοχλούν. Τι να πω, εγώ πάντως μια ζωή το woofer το είχα κάτω από το γραφείο, νομίζω εκεί πέρα είναι μια καλύτερη θέση να μην πιάνει και χώρο και να μην ενοχλεί όταν παίζει και μουσική. Κατά τα άλλα, ο υπολογιστής φαίνεται πολύ όμορφος, έχουμε την gaming καρεκλίτσα, δεν έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε εδώ μέσα. Οπότε πάμε στην επόμενη εικόνα για να δούμε έτσι λίγο πιο κεντραρισμένο το setup και να δούμε τι πράγματα χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Στέφανος. Θα ξεκινήσω με την οθόνη που είναι μια Acer Nitro 27 Quad HD 144Hz με 1ms. Μ' αρέσει γενικότερα στις 27 να βλέπω το Quad HD, την παραπάνω ανάλυση, γιατί 27 inches είναι αρκετές. Οπότε καλό είναι να έχουμε και την παραπάνω ανάλυση. 4K δεν χρειάζεται. 1440p όμως πιστεύω είναι το sweet spot για να έχουμε και καλή ανάλυση και να μην κουράζουμε πολύ την κάρτα γραφικών. Πιο κατά τώρα για πληκτρολόγιο έχουμε ένα Razer Black Widow X Chroma. Για ποντίκι ένα Logitech G102. Για μας πάντα τώρα έχουμε δύο. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο για τα περιφερειακά, το οποίο είναι ένα Glorious PC Gaming Race XXL, και έχουμε και ένα Cooler Master εδώ πέρα στα αριστερά, το οποίο φιλοξενεί πάνω τα ακουστικά από ό,τι βλέπουμε, ένα MP510. Τα ηχεία που τα σχολιάσαμε και προηγουμένως, που τα έχουμε δει πάρα μα πάρα μα
πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάποια Logitech Z333, τα ακουστικά είναι κάποια HyperX Cloud 2. Μ' αρέσει που από κάτω έχει και το υποπόδιο, να βάζει τα πόδια του. Η αλήθεια είναι, ένα τέτοιο θέλω να το πάρω κι εγώ, ειδικότερα αν σηκώνω την καρέκλα έτσι λίγο πιο ψηλά. Βολεύει να έχει ένα υποπόδιο γιατί είναι πιο ξεκούραστα τα πόδια σου, οπότε ίσως είναι μία από τις επόμενες αγορές που πρέπει να κάνω. Αν προχωρήσουμε και προχωρήσουμε κι άλλο, θα δούμε τώρα και τον υπολογιστή μέσα. Να τσεκάρουμε αρχικά το cable management που έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε και κάποια braided καλωδιάκια, τόσο το 24πίνο όσο τα 8πίνα στην κάρτα γραφικών. Βέβαια δεν μου έχεις βάλει κάποιο braided εδώ πέρα για τον επεξεργαστή. Ένα 8πίνο θα μπορούσες να μου το βάλεις και εδώ. RGB έχουμε μπροστά, έχουμε πάνω, έχουμε πίσω. Βέβαια έχουμε διαφορετικούς ανεμιστήρες σε κάθε πλευρά του κουτιού. RGB μνημούλες, πολύ ωραία συγκεκριμένη έκδοση στη συγκεκριμένη εδώ πέρα κάρτα γραφικών. Μ' αρέσει αυτά τα RGB, οι RGB λωρίδες που έχουν βάλει για την ακρίβεια. Όμορφη και καλή έκδοση. Βλέπουμε και μια μητρική που φαίνεται καλή μητρική και πάμε να δούμε ποια είναι. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα από το κουτί, το οποίο είναι και το Cooler Master Master Case H500P. Για μητρική έχουμε μια Asus TUF, TUF, πείτε το όπως θέλετε εσείς, Gaming X570 Plus Wi-Fi. Για επεξεργαστή έναν AMD Ryzen 5 5600X που είδαμε και στο προηγούμενο σύστημα. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση ψύχεται από μια Corsair H100i υδρόψυξη. Πάλι όμως με διπλό ψυγείο και μπόλικο RGB, γιατί που πας βρε καραμήτρο χωρίς RGB σε αυτά εδώ τα setup. Δεν γίνεται κυρίες και κύριοι. Δεν μένουμε όμως εδώ πέρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση από RAM έχουμε πάλι 32GB. Έχουμε όμως την G-Skill Trident Z στα 3200MHz. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να είναι με cache 16, αν και θα ήθελα να βλέπα και τη συχνότητα να είναι στα 3600 για να είχαμε το κάτι παραπάνω. Για κάρτα γραφικών έχουμε μια Power Color RX 6700XT Red Devil, που όπως είπα και προηγουμένως η συγκεκριμένη έκδοση μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Για εσωτερικό χώρο αποθήκευση έχουμε έναν Samsung 970 EVO Plus στα 250GB, που παραδόξως δεν είναι στην πρώτη υποδοχή της μητρικής, οπότε φαντάζομαι βρίσκεται σε κάποια πιο κάτω υποδοχή. Μάλλον τέτοια μπαλίτσα έχει παίξει. Επιπλέον για χώρο αποθήκευσης έχουμε και έναν Crucial MX500 στο 1TB. Μιλάμε για κλασικό SSD, 2.5, SATA 3, και ο αργός βέβαια για έξτρα αποθήκευση είναι μια χαρά να έχεις και ένα τέτοιο SSD. Τέλος, το τροφοδοτικό είναι ένα Corsair TX850M 850W, μια χαρά για το σύστημα που έχεις φτιάξει. Έχεις κάτι ποιοτικό και έχεις και κάτι πολύ πολύ όμορφο. Ωραιότατο και το τρίτο setup για σήμερα. Βέβαια, αν δεν χορτάσατε με τα δικά μου setup μόνο, μπορείτε να πάτε να δείτε και άλλα πολύ ωραία setup στο κανάλι του Νεκτάριου FairGamingGR. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή για να πάτε να τσεκάρετε και το δικό του βίντεο για να δείτε εκεί πέρα και άλλα setup, γιατί όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Για να έχουμε όμως αυτό το περισσότερο, πρέπει να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας setup. Κάτω στην περιγραφή θα έχω email και οδηγίες, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, για να μου στείλετε το δικό σας σύστημα. Μικρό, μεγάλο, μεσαίο, δεν έχει σημασία, ό,τι και να είναι. Email και οδηγίες θα βρείτε κάτω στην περιγραφή και περιμένω να μου το στείλετε. Ακόμα τι άλλο θα βρείτε εκεί από κάτω? Social media, κυρίες και κύριοι, πάρα μα πάρα πολύ όμορφα, κουμπί συμμετοχής που πρέπει οπωσδήποτε να το πατήσετε. Και τέλος, μια εγγραφή, ένα like, ένα καμπανάκι δίπλα από την εγγραφή, ένα share αυτό το βίντεο, ένα σχόλιο, κυρίες και κύριοι, είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτά ήταν και τα setup για αυτήν εδώ την Κυριακούλα. Να περνάτε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!